Είχαμε φωτιά στο μονόλιθο της Ρόδου εχθές. Μας ανησύχησε αυτή η φωτιά. Είχαμε και τρεις τραυματίες πυροσβέστες. Γι' αυτό και θα συνδεθούμε με τον κύριο Κώστα Τσίγκα, πρόεδρο Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Καλημέρα σας. Γεια σας, κύριε Τσίγκα. Καλή σας ημέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Η αλήθεια είναι ότι ξύπνησαν έτσι κακές μνήμες. Το θέμα είναι όμως ότι οι τρεις συνάδελφοί σας χρειάστηκε να νοσηλευθούν. Δώστε μας λίγο το πλαίσιο κατά το οποίο έγινε η επιχείρηση, κατά την οποία τραυματίστηκαν κιόλας. Ήταν μια πυρκαγιά που ξεκίνησε στο δάσος στο Μονόλιθο της Ρόδου, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. Σπεύσαν αμέσως και εναέριες και επίγειες δυνάμεις με πεζοπόρα τμήματα. Υπήρχε μια αντικειμενική δυσκολία όσον αφορά την πρόσβαση της πυρκαγιάς. Με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι οι οποίοι κάνανε αυτές τις εγκαταστάσεις και χτυπάγαν το μέτωπο από την μπροστινή πλευρά να υποστούν κάποιους τραυματισμούς. Ευτυχώς ο ένας έχει αποχωρήσει από χτες από το νοσοκομείο. Οι άλλοι δύο για προληπτικούς λόγους και για περαιτέρω εξετάσεις είναι ακόμη μέσα. Ευελπιστούμε ότι θα βγουν και θα τους έχουμε πάλι κοντά μας. Και εσείς τώρα να πούμε ότι βρίσκεστε, πρόεδρε, σε περιπολία του πυροσβεστικού σώματος στην περιοχή της Πεντέλης. Αντιλαμβανόμαστε ότι παρά τη μέση επικινδυνότητα στην οποία βρισκόμαστε, μπλε και κίτρινο είδαμε τον χάρτη, η πυροσβεστική είναι υπατμών κάθε μέρα. Από την 1η Μαΐου και λίγο και πιο πριν και όσο χρειαστεί, όσο οι καιρικές συνθήκες το επιβάλλουν, η διασπορά του πυροσβεστικού σώματος, όλο το προσωπικό, όλο του μηχανισμού δασοπυρόσβεσης και των υπόλοιπων εμπλεκομένων φορέων, ελληνική αστυνομία, στρατός, τοπική αυτοδιοίκηση, δασαρχείο, θα πρέπει όλοι να προστατέψουμε τα δάση μας, τις ζωές και τις περιουσίες των Ελλήνων πολιτών. Μάλιστα. Πολύ ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο δύσκολο και έργο σας. Έχετε ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που με αυτοθυσία φροντίζετε για να είμαστε όλοι ασφαλείς. Ευχαριστούμε, πρόεδρε. Και αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Ναι. Γιατί συνήθως